Καλημέρα, καλημέρα, Κυριακή σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς εδώ είμαστε. Κοιμάται ο κόσμος. Τι να κάνουμε αυτή τη βροχή? Έχει κρύο. Έχει κρύο και είναι η ιδανική μέρα. Τα λέγαμε και το χειμώνα βέβαια, έτσι πολλές Κυριακές. Αλλά μετά από καιρό σας λέμε ότι είναι ιδανική μέρα για να καθίσετε στο σπίτι σας, στο κρεβάτι σας, να πάρετε τον καφέ σας, να συντονιστείτε στους 107,4. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με πολύ Μουντιάλ, προετοιμασία ΠΑΟΚ βεβαίως, συνδέσεις με Ολλανδία και τους απεσταλμένους του Λίμπερο και του ΠΑΟΚ 24. Πολλά και διάφορα έχουμε να σχολιάσουμε. Ο καιρός... Γίναμε Ολλανδία. Γίναμε Ολλανδία. Άμστερνταμ σήμερα, ξεκάθαρα η πόλη. Και χθες είχε πάρα πολύ βροχή, έμαθα, στην Αθήνα. Ναι. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα. Το μεσημέρι που στο ζάπινγκ πέτυχα το Μένιο. Το φρουθιώτη. Το φρουθιώτη, ναι. Τον τρώτε. Το Μένιο. Να σου πω κάτι. Ναι. Μάλλον έχει εκνευριστεί που φεύγει. Δεν και... ξέρεις τι φορούσε. Ναι. Κόκκινο παντελόνι και κόκκινο μπουκάμισο. Τι έγινε? Τα ξέρουμε. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρει το παρασκήνιο της αποχώρησης του Μένιο από το Έψιλον. Έχεις μείνει αρκετά επεισόδια πίσω. Έκανε τέτοια πράγματα. Τον έπιασε η καρδούλα του, λέει, Σωτήρης. Γιατί δεν ακούστηκε Σωτήρης. Είχαμε ένα σοου. Είχαμε ένα σοου, η αλήθεια είναι. Παιδιά, αυτά είναι ωραία. Γιατί δεν μου τα λέτε? Καλημέρα στο Θωμά που λέει: βγάλε κόλκα στον αέρα να μας πει μέχρι και τι όνειρα είδαν οι παίκτες. Και τι όνειρα είδαν τα λογάκια που έκανε κάτι απογευματινά στο story, όπως θέλω να μάθω. Έχεις και εσύ ένα δίκιο. Χθες το συζητούσαμε. Δεν θα ήταν καταπληκτικό ο Σταύρος το να κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή? Και πώς παίρνουν οι άλλοι, ρε παιδί μου, τους επώνυμους και πάνε ένα δίμερο, ένα τριήμερο. Στην Κίνα, όλοι κουρέζος με την Καλογρίδη. Και μπράβο. Τον... Και μιλάνε για τη ζωή τους και βολτάρουν ταυτόχρονα και βλέπουν και τα σημεία αυτά. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνει ο Σταύρος μια εκπομπή ταξιδιωτική? Ναι, αυτό που λέγαμε όμως μαζί σου, θυμάσαι? Θα πηγαίνετε μαζί ντουέτο. Εσύ θα αναλαμβάνεις να πηγαίνεις στα γήπεδα, να παίρνεις ατμόσφαιρα από ό,τι γίνεται στο Λουντογκόρετς. Ναι. Και ο Σταύρος παράλληλα με τον καλεσμένο της εβδομάδας ποδοσφαιριστή ή γενικότερα αθλητή, γιατί είναι και ξεκάθαρα μπασκετικός ο άνθρωπος. Έναν αθλητή, μία προσωπικότητα. Ναι. Θα κάνει το υπόλοιπο τουρ της πόλης. Εσύ κλίμα γήπεδο. Το σοβαρό κομμάτι της εκπομπής. Και ο Σταύρος το υπόλοιπο. Χθες μιλούσε με τα λογάκια. Δηλαδή άφησε τους κύκνους. Όχι, σήμερα μιλάει με τους κύκνους πάλι το πρωί. Πάλι πρωί με τους κύκνους, ξεκίνησε. Ναι. Και γιατί έπιασε τα άλογα χθες. Και αφού λέει, όχι άλογα, γαϊδούρια. Και λέει, κάνει ένα insta story. Πόσο κρατάει, 15 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ναι. Μιλάει 10 δευτερόλεπτα με το γαϊδούρι. Και στο τέλος λέει, ρε φίλε, γαϊδούρι δεν είναι. Αφού έχει πιάσει συζήτηση. Ναι, νομίζω ότι είναι, κατοχυρώνουμε και αυτή την ιδέα. Τα πνευματικά δικαιώματα. Φίλος ο δικηγόρος που κατοχύρωσε τα προηγούμενα να εντάξει και αυτό στο project. Ναι, ο φίλος ο δικηγόρος, αν έχει ξυπνήσει και μας ακούει, να κάνει και τα συγκεκριμένα πνευματικά δικαιώματα, έτσι. Έχουμε κλείσει αυτή την εκπομπή με την βόλτα στα γήπεδα. Ναι. Την οποία θα επιμεληθώ εγώ. Πρέπει να βρούμε με άκρος δημοκρατικές διαδικασίες. Τώρα κλείνουμε και αυτή την εκπομπή με τον Σταύρο. Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις λίγο καιρό πρώτα. Γιατί. Ανοίγω το πατζούρι. Πολύ βροχή. Πολύ βροχή. Είχαμε ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Ήταν ωραία το βράδυ. Δεν πιάστηκε. Με το που γυρίσαμε είχε ζέστη. Μαζευτήκαμε λίγο. Καλά, δεν είχε ζέστη. Είχε... Μια ψύχρα την είχε. Είχαμε. Εμείς δεν είχαμε. Καλά, καλαμαριά είχατε ζέστη και εδώ στο κέντρο κρυώναμε. Αφού με το που μπήκα σπίτι, επειδή όταν ανέβηκα την Αριστοτέλους εκείνη την ώρα, είχε έναν αέρα. Λίγο κρύωσα. Και φτάνουμε καλαμαριά, το σπίτι ζεστό. Όπα, λέω, ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες. Ξαπλώνω και σηκώνομαι το πρωί. Και λέω, τι γίνεται έξω? Σηκώνω το τζούρι. Βλέπω βρεγμένο το δρόμο. Λέω, εντάξει, τα έβρεξε κάποια στιγμή το βράδυ και δεν το πήρα χαμπάρι. Και μετά βγαίνω στη στάση και μετά από κάνα τέταρτο αρχίζει και βρέχει. Με κοντομάνικο η δικιά σου. Έτσι κατέβηκες? Έτσι κατέβηκα, άκρως προετοιμασμένη. Εγώ κοιμήθηκα με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, η αλήθεια είναι. Και όπως μου λέγει και ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, ο οποίος είναι στην κονσόλα του ήχου, εμείς οι Ταύροι, γιατί είμαστε και ίδιο ζώδιο, ναι, θέλουμε λίγο να κρυώνουμε στον ύπνο μας και να έχουμε κάτι να σκεπαζόμαστε. Ναι, είσαι από αυτούς. Και λέω, όχι, στον ύπνο πάντα έχω κάτι να σκεπάζομαι. Μην κοιτάς που κυκλοφορώ με κοντομάνικα χειμώνα, ναι, καλοκαίρι, στον ύπνο πάντα έχω κάτι να σκεπάζομαι. Και μου λέει, είναι του Ταύρου όλοι, θέλουμε κάτι να έχουμε να σκεπάζουμε. Είναι ψυχολογικό. Είναι ψυχολογικό. Αυτό με την δεν πάει να έχει σαραντάρια έξω, αν δεν έχουμε ένα σεντονάκι, κάτι δεν γίνεται. Και το πρωί είχα ανοιχτά, γιατί θέλω να κρυώνω εγώ, να σκεπάζομαι και να κρυώνω ταυτόχρονα στον ύπνο μου.
Δηλαδή στα 40 βάζεις το κλιματιστικό στο 16, αλλά να έχεις το παπλωματάκι από πάνω, την πικέ. Κοίταξε, θα μπορούσα άνετα να είμαι από αυτούς που βάζουν τέρμα το air condition, αν και το έχω από φόβο η αλήθεια είναι, γιατί έχω πάθει τέτοιες ψήξεις και τόσα έτσι στραβά από το air condition, αλλά σε ένα ιδανικό σύμπαν θα ήταν στο 16 και θα κοιμόσουν με πάπλωμα. Η μανούλα μου. Αν δεν το φοβόμουν τόσο λόγω ψήξεων και αυτά, θα το έκανα. Κατάλαβα. Στην Ολλανδία λοιπόν ο καιρός σήμερα, εδώ στην Ελληνική Ολλανδία, στην Αποικία. Ακά Θεσσαλονίκη, ναι. Μικρή πιθανότητα για βροχοπτώσεις υπάρχει έως και τις πρωινές ώρες, βρέχει ήδη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 μπουφόρ, γι' αυτό και κρυώνουμε. Έως το μεσημέρι θα στραβούν σε νοτιαδάκια ίδιας έντασης, ενώ προς το τέλος του 24ωρου θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι 3 μπουφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 19 με 25. Να το κάνουμε 26 που ταιριάζει. 19-26. Ναι. Το πιν του μέσου. Κρύο, έτσι. Κρύο, ε. Έχει κρύο, ναι. Έχει κρύο. Και η αλήθεια είναι ότι. Και επειδή βρέχει κιόλας και οι μισοί είμαστε χωρίς ομπρέλες κάτω, δεν είμαστε όλοι σαν εσένα. Σήμερα βλέπω και που καμισάκι έβαλες. Και ομπρέλα έχεις. Ναι. Οι ομπρέλες είναι για τους φλόρους, ρε. Εντάξει, κοίταξε, δεν έχω... σπάνια γυρνά ομπρέλα πίσω. Δηλαδή είναι το 1-0 για βράδυ. Εγώ έξω με ομπρέλα. Εγώ δεν τόσα χρόνια με ομπρέλα, νομίζω. Δεν πρέπει να όχι, συνήθως τη φέρνω μαζί την ομπρέλα. Δεν βρέχει. Όχι, όχι. Μπορεί να φέρω μια ομπρέλα. Δεν θα με δεις να φεύγω με την ομπρέλα μαζί. Γι' αυτό κιόλας. Είναι που φτάνουμε και δεν φτάνουμε την ίδια ώρα στο μαγαζί, οπότε την έχω αφήσει, δεν με βλέπει συχνά. Ναι. Αλλά δεν φεύγω ποτέ με ομπρέλα. Κατάλαβα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει, δεν υπάρχει μαγαζί στη Θεσσαλονίκη που να μην έχει φιλοξενήσει μια ομπρέλα μου και κατ' επέκταση. Κάπου αφήνεις δωράκια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, από ομπρέλες άλλο τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έγινε χθες, ρε φιλενάδα? Κοίτα τώρα, κοίτα τώρα. Είναι Κυριακή, έτσι. Ναι. Να θες να γιάσεις. Και να μην σε αφήνουν. Και να μην σε αφήνουν. Έχεις τον ακροατή τώρα στο σπίτι που είναι με το κουβερτάκι εκεί πέρα στα πόδια. Έχει πάρει το φρέντο του αγκαλιά. Γιατί δεν είναι και για ζεστό, είπαμε. Μην το ξεχνάμε. Όχι, εντάξει. Αν και το σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Όταν, δεν είχα καμία αμφιβολία. Όταν πήγα να πάρω καφέ, το σκέφτηκα μήπως πάρω ζεστό, αλλά λέω όχι. Εντάξει, εντάξει, μην το τραβήξουμε από τα μαλλιά. Κάθε το άλλο έχει βάλει λίμπερο να ακούσει αυτές τις δύο γλυκύτατες κατά τα άλλα προσωπικότητες. Δεν το λες σωστά. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η εκπομπή. Ναι. Έχει σηκωθεί. Και έχει ετοιμαστεί. Και περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσει η εκπομπή, έτσι. Για να σχολιάσουμε τον Τζίμι τον Ντουρμάζ. Δηλαδή, να διαβάσω ακριβώς πώς το έγραψε. Να θες να γιάσεις, φίλα Κροατή, και να μην σε αφήνουν Κυριακή πρωί. Μετά το όμορφο πρωινό εγερτήριο, δεν μπορώ να το διαβάσω κανονικά όπως το έγραψε, έτσι. Ναι. Αυτό δεν μπορώ, έτσι. Ναι, 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 ναι. Μετά το όμορφο πρωινό εγερτήριο, πεθαίνω να ακούσω τι. Τις δύο Ελένες, τέλος πάντων. Τι θα σούρουν, θα πούμε. Η Έλενα Ιππή και η Ελένη Μπούντου, στον Λίμπερο, τον Τζίμι τον Ντουρμάζ. Hashtag μπουγάτσα με hangover. Περιμένει ο φίλος Γιάννης, Ελένη. Έχει και πες εσύ ότι θα τον βγάλεις λάθος. Μπορείς. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από τον άνθρωπο που θέλω έτσι να αποθεώσω και αγαπάω πάρα πολύ. Πριν πάμε στον Τζίμι τον Ντουρμάζ. Τον Τόνι. Τόνι Κρός. Πόσες φορές το είπαμε κάτι διάρκεια και το είδαμε μαζί. Να σου πω κάτι. Καταρχάς η φυσιογνωμία του δεν είναι αυτό που θες για την κόρη σου. Ναι. Δηλαδή αν είχες κόρη δεν έλεγες... Ένα σαν τον Τόνι Κρός να βρούμε. Όχι η συντηρητική η μαμά, η μαμά που νιώθηκε λίγο και θέλει τον καλύτερο δίπλα στην κόρη. Τον καλύτερο, δηλαδή το, δεν το είναι πετυχημένο. Τον πετυχημένο, μπράβο. Αλλά τον και ωραίο. Τον ωραίο, αλλά και το καλό παιδί ταυτόχρονα. Μπράβο. Τα έχει όλα. Δηλαδή είναι το κελεπούρι για κάθε νύφη. Είσαι πεθερά και λες αυτό να θέλω για την κόρη μου. Ναι, και να την κοιτάει η κετούλα τις μέρες από δίπλα και να λέει δες τη χτύπηση, Ελένη. Τι καλό παιδί, έχει ένα τέτοιο να βρει και εσύ. Έτσι ακριβώς. Και στείνει την μπάλα και πες τι είπαμε εκείνη την ώρα. Τι είπαμε, δεν θυμάμαι, πολλά είπαμε. Α, ναι, πολλά είπαμε. Το ζήσαμε λίγο έντονα το χθεσινό το παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Φτάσαμε στη σημεία να στηρίζουμε τη Γερμανία. Για ποιο λόγο, Ελένη Μπούντου, πιστεύεις? Κοίταξε, θα σου πω. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η εθνική Σουηδία. Περιμένω να βγάλουμε το Γιάννη το Σαπουτζάκι σε λίγο, να συζητήσουμε περί τούτου. Δεν μ' αρέσει η εθνική Σουηδία. Το ποδόσφαιρο που παίζει δεν μ' αρέσει. Εγώ δεν έχει να κάνει με το αν μ' αρέσει η εθνική Σουηδία. Απλά θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο ζευγάρι και έτσι όπως ξεκίνησε η εθνική Γερμανία και γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια κόσμου. Εντάξει, δεν θα ήθελα να είναι μία έκπληξη η Γερμανία από τόσο νωρίς. Θέλω να τη δω να. Που υπάρχει ενδεχόμενο βέβαια να βρει το δρόμο της στη Βραζιλία. Αν είδα λίγο καλά το πώς πάνε οι διασταυρώσεις. Τι ωραία που θα πέρασουμε. Ναι, που κάπως με αγχώνει, κάπως θυμάμαι αυτό το 7-1, κάπως λίγο.
Οι μνήμες είναι φιάλτες. Ένα χρόνια δεξασμένα, γκολ δοξασμένα. Λοιπόν, αλλά εντάξει, δεν θα ήθελα να δω τη Σουηδία, ρε παιδί μου, να προχωράει. Θέλω τη Γερμανία. Και γενικότερα να σου πω κάτι, όσο και να μην του συμπαθεί, να μιλά για τα σαντάλια, για τι κάλτσε, για και να το έχει μπλέξει όλο αυτό με την πολιτική. Μιλάμε για μία. Όχι, ούτε καν. Γιατί οι περισσότεροι έχουν μία αντιπάθεια προ την εθνική Γερμανία που απορρέει από όλο το πολιτικό. Της υπόθεσης, από την πολιτική κατάσταση, τις σχέσεις των δύο χωρών. Δεν το λένε αυτό για την εθνική Ολλανδίας. Αυτή που υποστηρίζεις τότε το apartheid και αυτά. Εντάξει παιδιά, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο πολιτική. Μην τα μπερδεύουμε. Απλά εγώ τη σέβομαι πάρα πολύ γιατί δεν θυμάμαι να έχω δει σε κάποιο διοργάνωση εθνική Γερμανίας και να μην είναι η απόλυτα πειθαρχημένη ομάδα. Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Ωραίο. Πέρα από αυτό είναι μία ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή. Άλλη εθνική να έχει 10 χρόνια ίδιο προπονητή, λέει ο Σωτήρης. Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Θυμάσαι. Τώρα διαβάζουμε για την εθνική Αργεντινή τι γίνεται. Τον μπήκε ο Μασεράνο στα αποδυτήρια, έβρισε τον Καμπαγέρο, απέτυσε να φύγει ο Σαμπάουλ. Βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το κλίμα. Θυμάσαι ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση αντίστοιχα να λένε χαμό στα αποδυτήρια τη εθνική Γερμανία. Πάντα είναι μέσα στην τετράδα και πάντα είναι φαβορή. Σε όποια διοργάνωση και αν είναι, πάντα είναι φαβορή για την κατάκτηση. Ακόμη και τώρα σε αυτό το Μουντιάλ είναι φαβορή για να κάνουν το repeat, έτσι. Έτσι όπως ξεκίνησαν και όλοι στην ήττα της πρεμιέρας έλεγαν ότι αποκλείεται να είναι αυτή η εικόνα της Εθνικής Γερμανίας. Ότι θα ξυπνήσει. Και χθες ξεκινάει το πρώτο ημίχρονο και μπαίνει πάρα πολύ δυνατά. Καταρχάς μιλάμε τα στατιστικά που βγήκαν στο μισάωρο. Ναι. Ήταν συντριπτικά υπέρ της Γερμανίας. Με έναν πολύ καλό Όλσεν, που εμείς τα παοξάκια, πώς λέει, έχουν γνώση οι φύλακες. Λοιπόν, και κάπου εδώ θέλω να βάλω στην κουβέντα μας και εσάς, γιατί εμείς μαλώναμε χθες μεταξύ μας για το γκολ του Κρός. Για το αν μπορούσε να αντιδράσει ή δεν μπορούσε Όλσεν, γιατί έχουμε χωριστεί, φίλοι και φίλες ακροατές, σε στρατόπεδα, οι μεν που κατηγορούν τον Όλσεν γιατί ήταν ένα βήμα μπροστά, τέλος πάντων δεν είχε την σωστή θέση, και οι δε που είναι οι φίλοι Κρός, βάλτε και μένα μέσα, που από την γωνία, από το πώς έπιασε αυτό το σούτο ο Κρός, δεν υπήρχε ρε παιδί μου η δυνατότητα αντίδρασης του Όλσεν. Είναι νομίζω εισάξια με την περίπτωση του πρώτου μάτς της Ισπανίας με την Πορτογαλία, η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κριστιάνου. Είχε λάθος θέση τότε ο Ντεχέα, αλλά ήταν και άπιαστο του Κρός. Νομίζω ότι και στους δύο πρέπει να δώσουμε το άλοθη. Τώρα, ξανά το ίδιο. Ήταν άπιαστο ούτως ή άλλως του Κρός. Και καλή θέση να είχε Όλσεν, δεν νομίζω ότι θα κατάφερνε κάτι. Βλέπω κάτι στιγμιότυπα, εκεί λίγο πριν ο Κρός το εκτελέσει, που έχουν παγώσει την εικόνα, ρε παιδί μου, και δείχνει τις θέσεις των ποδοσφαιριστών και τη θέση του Όλσεν. Ναι, αλλά είναι η εικόνα πολύ λάθος, γιατί το παγώνει στη στιγμή, ρε παιδί μου. Ναι. Μετά κουνιούνται. Δηλαδή έχουμε και όλοι σε κάνει ένα. Ότι το repeat, ειδικά με slow motion, αδικεί πολλές φάσεις. Ναι. Δηλαδή από αυτή την εικόνα προσπαθούν κάποιοι να αποδείξουν ότι ο Όλσεν είχε λάθος θέση. Για μένα δεν λέει κάτι το να παγώσω ένα δευτερόλεπτο, ένα στιγμιότυπο την εικόνα. Έτσι. Λοιπόν, πολλά και διάφορα θα πούμε για τα τρία μάτς χθες του πρωταθλήματος, θα έλεγα. Από τον καημό μου. Του πρωταθλήματος. Του Μουντιάλ, παιδιά. Θα έρθει και το πρωτάθλημα. Θα έχουμε να λέμε και για το πρωτάθλημα. Να πεις τον καημό σου. Πόσα παιχνίδια έχουμε παιχθεί μέχρι τώρα, 25? 28? Δεν τα έχω. Δεν τα θα γυρίσω όμως, γιατί τα είδα ένα προς ένα και θέλω να σου πω τα τρία καλύτερα γκολ που κρατάω. Ωραία. Με αφορμή το γκολ χθες του Κρός. Ωραία. Ένα μάτς δεν είδα. Ένα μάτς ξύπνησε η ανθρώπινη φύση μέσα μου πάνω από του φύλαθλου. Ναι. Και κοιμήθηκα το μεσημέρι. Στο μάτς των τρεις. Στο μάτς του Βελγίου. Και ξαπλώνω στο κρεβάτι και κάνω ένα scroll και μου έρχονται ειδοποιήσεις. Μέσα σε ένα τέταρτο μπήκαν τα τρία πρώτα γκολ. Ναι, πολύ νωρίς. Μου ήρθαν τρεις ειδοποιήσεις για γκολ. Και λέω, ρε Ελένη, δηλαδή ένα μάτς κοιμήθηκες. Και έρχομαι μετά σε σένα και σου λέω, ρε φιλενάδα, ένα μάτς κοιμήθηκα και έλξε 5-2. Τι έχασα. Δεν κρατούσα τα μάτια μου, δεν υπήρχε περίπτωση. Έπρεπε να κοιμηθώ. Είμαι άνθρωπος. Σταυρώστε με, που έλεγε και η Εφησαρή.
Σταυρώστε με, ναι, και σήμερα έχουμε ωραία μάτς. Βέβαια το πιο ωραίο, το πιο ενδιαφέρον χθες ήταν το βραδινό, κακά τα ψέματα. Γιατί καλά, ναι, το περιμέναμε λίγο πολύ από το... Τι λίγο πολύ? Πολύ από το Βέλγιο το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Το Βέλγιο το οποίο αρέσει πάρα λέγαμε, πολύ. Τα λέγαμε χθες εδώ προφητικά ότι παίζει ωραία μπάλα το Βέλγιο. Παίζει πολύ ωραία μπάλα το Βέλγιο. Δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει το Βέλγιο, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι πάρα πάρα πολύ ικανοποιητικό. Και όσο οι μεγάλοι, αυτοί που μπήκανε στη διοργάνωση ως τα φαβορί, ως τα ονόματα, δεν πολυπίθουν με την εικόνα τους. Ναι. Νομίζω ότι ομάδες τύπου Βελγίου, τύπου Κροατίας και τέτοια, έχουν κάθε λόγο να χαμογελάνε. Και να ονειρεύονται. Επίσης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Μουντιάλ, γιατί πάρα πολλοί έχουν ήδη βγει να το χαρακτηρίσουν βαρετό και ούτω καθεξής. Αχ, γιατί, όχι, είναι πολύ ωραία. Και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Έτσι, έχει ωραίες εκπλήξεις, ωραίο θέμα, ωραίο ποδόσφαιρο. 5 λεπτά καθυστερήσει σε κάθε ματς. Το οποίο... Αυτό το δικαιολόγησε η FIFA, το συζητούσαμε χθες. Είναι για να έχει περισσότερο θέαμα, λέει. Εντάξει, παίζουν ένα 90 λεπτό, δηλαδή στα 5 λεπτά καθυστερήσει. 5 λεπτά δεν βλέπει συχνά. Βλέπει συχνά 4 λεπτά, ας πούμε, στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Έτσι δεν είναι? Όταν θέλει ο άλλος να δώσει πολύ, βάζει 4 λεπτά. Σε αυτό τώρα στο Μοντιάλ δίνουν 5 λεπτά. Βέβαια αυτά τα 5 λεπτά αποδέχτηκαν χρυσά. Η Βραζιλία, ας πούμε, και τα 2 γκολ τα έβαλε εκεί. Γιατί αλλιώς δράσει όταν ξέρει ότι. Και η Γερμανία στο 95. Ναι. Αλλιώς δράσει όταν ξέρει ότι έχει μπροστά σου 5 λεπτά. Από το να ξέρει ότι έχει 2. Πορτογαλία στο 89 δεν ήτανε. Στο 89 ναι, δεν ναι, ήταν ναι, η Πορτογαλία. Ναι. Και η Ελβετία. Στις καθυστερήσεις. Ρε, τι γκολ παίζονται στις καθυστερήσεις. Ας το μελετήσουμε λίγο. Λίγο ας το μελετήσουμε. Λοιπόν, να πάμε όμως στο διάλειμμα, να πάρουμε μία πρώτη ανάσα. Να ετοιμάστε κι εσείς τα καφεδάκια σας σιγά σιγά να ανασκουμποθείτε από τις θέσεις σας, από τις καρέκλες, από τα κρεβάτια σας. Πω πω, Λιακόπουλο, σηκωθείτε από καναπέδες, κρεβάτια, ντιβάνια, πολυθρόνες, φράντζα. Και με κάνω εικόνα με κουδουνάκι, λέει, να μπαίνω πάνω από και να κουνάω. Το βιντεάκι που λέει τις καλημέρες το έχεις ακούσει? Ποιες καλημέρες? Καλημέρα στα επαγγέλματα. Που λέει καλημέρα στους Όχι ο Λιακόπουλος, ο Κωνσταντινίδης. Τι λέει? Θα το βάλουμε μετά. Θα το βάλουμε, είναι έπος. Σωτήρη πες. Ωραία λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με βίντεο. Όχι, με ηχητικό έπος. Με ηχητικό, ναι. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Στο δεύτερο ημίωρο είναι που κάνουμε τα ταξίδια μας και πάμε από τη μία άκρη στην άλλη άκρη και μας ταξιδεύουν και τα παιδιά μας από τους κύκνους και τα γαϊδούρια στην Ολλανδία. Σήμερα τα είχε με τον κύκνο τη θηλυκιά. Τι έγινε, δεν του μιλάει? Ναι, είχε νεύρα και... Λες να αρχίσει, πώς κάνει τα story κάθε μέρα στην εκπομπή του ΠΟΑ24 που έρχεται μέσα στο γραφείο και σου κάνει τα story? Λες τώρα να αναπληρώσει το κενό σου με καμιά ξανθιά κυκνίνα? Πολύ πιθανόν. Θα το ρωτήσουμε. Πολύ πιθανόν. Λοιπόν, μου χρωστάτε κάτι όμως, εσύ και ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Βάζω τα ακουστικά μου, ναι, τα βάζω. Και απόλαυσέ το. Την καλησπέρα. Μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου, στους γέροντες, γερόντισες, συνταξιούχους που τόσο αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι. Στη νεολαία, στα νιάτα, στα παιδιά. Στα παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Στους ανέργους και στους πολύτεκνους. Στην εκκλησία, στους μητροπολίτες και στους ιερείς. Στα μοναστήρια, στις μοναχές και στους μοναχούς. Στους φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές. Καλή σταδιοδρομία, καλή χρονιά και καλά πτυχία. Την καλησπέρα μου στους δικαστικούς μας, στους εισαγγελείς μας, στους δικηγόρους, δημοσίους υπαλλήλους, οδηγούς μηχανημάτων έργων, ηλεκτρονικούς, περιπτεράδες, καλλιτέχνες, ναυτικούς, στα τουριστικά επαγγέλματα, στους ξενοδόγους και στους εκπαιδευτικούς μας, στις μοναχικές κυρίες και στους μοναχικούς κυρίους, στους πλούσιους και φτωχούς, στους δυνατούς και αδυνάτους, στους αρρώστους και περαστικά. Ο Θεός να τους κάνει γρήγορα καλά. Στους γιατρούς, νοσηλευτές, στα νοσοκομεία και στις κλινικές. Στους εργάτες, υπαλλήλους, μαγαζάτορες, μικρομεσαίους, τους εμπόρους, μικροπολιτές και πολιτές λαϊκών αγώνων. Στους επαγγελματίες οδηγούς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, νταλικέριδες, πλουματζίδες, ταξίδες και αστικές συγκοινωνίες. Στους απόστρατους, στους ανάπηρους, στους πραγματικούς αντιστασιακούς, στα αδέλφια μου τους αγρότες, χειροτρόφους και ψαράδες. Στα σώματα ασφαλείας, το στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, θελωνιακούς, συνοριοφύλακες και την δημοτική νοσοκομεία. Στους καλούς αγωγούς, στους φυλακισμένους, στους οχρονιστικούς υπαλλήλους,
σε όλες τις μάνες και πατεράδες του κόσμου. Την καλησπέρα και στην μικρή μου μάνα. Φίλε, δεν υπάρχει και είναι αυτό και είναι άλλο ένα. Θα το ακούσουμε την άλλη εβδομάδα. Που πιάνει όλες τις περιοχές. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα είχε γραμμένα, έλα. Δεν τα... όχι, όχι, τίποτα. Κανένα χαρτί. Τα είχε γραμμένα. Σωτήρη, πες. Δεν τα είχε γραμμένα. Όχι, ξεκινάει και λέει, ρε παιδί μου. Πάντα κάνει ιδιαίτερες εισαγωγές. Να σου πω κάτι. Θα σου πω. Είναι πολύ μορφή ο τύπος. Είναι που έχουμε μουντιάλ. Αλλά αν δεν είχαμε μουντιάλ, ναι, θα ξεκινούσαμε την εκπομπή έτσι, γιατί ένα μισάωρο το τρως. Άνετα. Δηλαδή, ξεκινά. Δεν έχει με την γεμίσει την εκπομπή. Όχι, 10 με 10 και μισή, λες καλημέρα και αρχίζεις. Ωραία, εμείς εδώ πέρα σαν αθλητικό θα μπορούσαμε να λέμε. Καλημέρα σε όλα τα παοξάκια, τα αριανάκια, τους Ηρακλειδείς. Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και Αεξίδες. Λεβαδιακό, Πανετολικό, πιάνει μετά τα νησιά. Πλατανιά, Όφη, Κέρκυρα, Καλονί. Με ξαπλώνεσαι, Football League. Football League, ναι. Μετά πιάνει εδώ έψιμη Μακεδονία. Έψιμη Μακεδονία, δεν θα τη χαιρετήσει όλοι. Είναι η ένωσή μας, δεν θα πας στη Λευκάδα που πήγαμε πέρυσι και έχει 852 σωματεία εκεί πέρα. Πώς έχει 62. 62 νομίζω. 62, 62 δηλαδή... ομάδες στη Λευκάδα. Δεν θα πιάσει την έψη Ρόμ που έχει 60 τόσες κι αυτή. Χαμό σου λέει. Ού, άνετα το γεμίζουμε το μισάρο. Και περίμενε. Λες. Δεν θα χαιρετήσει τα παοξάκια στο Μόναχο. Δεν θα χαιρετήσει τα παοξάκια στον Καναδά. Μετά πες στο σύνδεσμο φίλων. Ψάχνει όλους τους συνδέσμους ξεκινάς μετά. Και χαιρετάς. Δεν θα χαιρετήσει την Τζελσάρα. Μετά πας ευρωπαϊκό. Βέβαια, ρε κορίτσι. Ναι. Και από ευρωπαϊκό πας σερία. Α, μπράβο. Πριμέρα, Μπουντεσλίγκα. Να πιάσει μετά μια άλλα ίν. Δεν θα πιάσει ένα MLS, Λος Άντζελες. Να χαιρετήσει τον Ιμπραήμοβιτς που μπορεί να σε ακούει τώρα πρωί-πρωί. Να έχει φτιάξει εκεί πέρα τον Αμερικάνο του και να σε ακούει. Θεότητα λοιπόν. Και σου λέω, έχει και ένα άλλο με γεωγραφικές περιοχές. Είναι να δακρύζεις. Και πρέπει να δεις και το βίντεο οπωσδήποτε, Ελενάκη. Δεν ξέρω ότι δεν το έχεις δει. Δεν το είχα δει, όχι. Και απορώ πώς του βγήκαν όλα. Νόμιζα τα έχει γραμμένα. Όχι, παιδί μου, αυθόρμητα τα λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, άλλη μία ατάκα από τον Λίνεκερ, έτσι. Χθες, με αφορμή το μάτς, ναι, και τη νίκη της Γερμανίας. Απαντάει στο τι είναι ποδόσφαιρο, λοιπόν, πάλι. Έχει μείνει στην ιστορία, έτσι, τη γνωρίζουμε όλοι, την έχουμε χρησιμοποιήσει πολλάκις βλέποντας την εθνική Γερμανίας. Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι, στο οποίο 22 παίκτες κυνηγούν μία μπάλα και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό είναι το κλασικό. Το κλισέ. Το κλισέ, το οποίο ξέραμε, χρησιμοποιούσαμε και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέποντας λοιπόν ο Λίνεκερ το χθεσινό παιχνίδι και αυτός της Γερμανίας με την Σουηδία, το άλλαξε λίγο το συγκεκριμένο. Λίνεκερ, το προσάρμοσε, έτσι, η αλήθεια είναι. Αλλά πάλι το νόημα είναι το ίδιο και αφορά βεβαίως τους Γερμανούς, τους οποίους μέχρι το τέλος δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις, δεν μπορείς να τους αγνοήσεις, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι τους έχεις ισοπεδώσει, έτσι. Μέχρι να σφυρίξει, δηλαδή, ο διαιτητής. Να σου πω κάτι, είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού και λες ότι αυτή η Γερμανία θα αποκλειστεί και είναι πάνω από την μπάλα, ρε παιδί μου, και συζητάνε και σου λένε τι θα κάνουμε, θα κάνουμε κάτι γερμανικό. Και κάνει ο Κρός αυτή την απίστευτη φάση. Κάτι γερμανικό. Κάτι γερμανικό. Δηλαδή είναι όλο φουλ γερμανικό όλο αυτό που κάνουν. Αλλά να σου πω κάτι, σκέψου λίγο και ότι είσαι Σουηδία. Ναι. Δηλαδή μαχαιριά στην καρδιά. Εντάξει, σας προσέχανε. Σας προσέχανε, ναι. Μα βάζει τον Τζίμι τον Ντουρμάζ. Τον Τζίμι τον Ντουρμάζ. Ο οποίος Τζίμι έχει πιστεράσει, έτσι, με το, ναι, φυσίκ του. Είναι αυτός τώρα Σουηδός. Και γράφει. Στα άλλα τα ξανθά τα γόρια. Και γράφει ο Λίνεκερ. Βεβαίως. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι όπου 22 παίκτες κυνηγούν μία μπάλα για 82 λεπτά. Όμως οι Γερμανοί βλέπουν έναν παίκτη τους να αποβάλλεται. Επομένως, 21 παίκτες κυνηγούν μία μπάλα για 13 λεπτά και στο τέλος οι Γερμανοί με κάποιο μπιπ τρόπο κερδίζουν. Ναι. Που, να σου πω την αλήθεια, δεν καταλάβαινες ότι η Γερμανία είναι έπαιζε με 10 παίκτες. Δηλαδή, μία που είδαμε την αποβολή και μία μετά που ξεχάσαμε, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις. Μία που την ξεχάσαμε, ακριβώς. Ένας φίλος στο Twitter, ναι, ο φίλος μας ο Σομπρέρο, έγραψε το ποδόσφαιρο, όπως τα έλεγε και ο Λίνεκερ, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν 22 παίκτες και στο τέλος όλοι βρίζουν τον Τζίμι τον Ντουρμάζ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που βρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τον Τζίμι τον Ντουρμάζ. Αλλά όχι, σαν εκπομπή. Ούτε τον έχουμε ακουμπήσει. Ούτως ή άλλως ασχολείται πάρα πολύ κόσμος με τον Τζίμι τον Ντουρμάζ, τον Σουηδό
τον διεθνή σου ειδό, γιατί δέχθηκε πάρα πολλά υβριστικά και ρατσιστικά μηνύματα, μέχρι και απειλές θανάτου. Έλα. Για την ιστορία, το είπαμε και πριν, ο Ντουρμάζ είναι αυτός ο οποίος κάνει το φάουλ, από το οποίο βεβαίως προήλθε αυτό το γκολ του Κρος στο 95. Και δεν παίρνει και καλή θέση κατά την εκτέλεση του φάουλ, έτσι. Όχι, είναι γενικότερα, από τη στιγμή που έχει μπει στο παιχνίδι, είναι έξω από τα νερά του ο Ντουρμάζ. Και λέει, μετά το τέλος του αγώνα, εντάξει, έχει και ένα ερυθρόλευκο παρελθόν ο Τζίμι, ναι, ο Ντουρμάζ, έτσι μην το ξεχνάμε, δέχτηκε, λέει, σχεδόν 3.000 μηνύματα. Ου, μιγγί. Το αντιλαμβάνεσαι. Στην τελευταία ανάρτησή του στο Instagram, μία άσχετη, έτσι, ναι, πριν από παιχνίδι, με τα περισσότερα να είναι από Σουηδούς οπαδούς με υβριστικό και ρατσιστικό περιεχόμενο. Λέει ότι ο Σουηδός έχει μάλιστα δεχθεί και απειλές θανάτου. Εντάξει, αυτά τώρα δεν είναι ωραία πράγματα, έτσι. Δεν... Πριν λέγαμε για πολιτική και ποδόσφαιρο, ότι δεν πρέπει να συνδέονται. Πόσο δεν μπορώ να τα συνδέουμε αυτά και να τα συγχαίουμε αυτά τα δύο. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο και άλλη πολιτική. Έτσι. Και εκνευρίζομαι, αν θέλεις, και όταν οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι πάνε να το πλασάρουν. Να το πολιτικοποιήσουν. Μπράβο. Κάτι που έγινε στο παιχνίδι των Ελβετών. Όλοι είδαμε τον πανηγυρισμό του Τσάκα και του Σακίρι. Και του Σακίρι, έτσι. Κάναν τη γνωστή χειρονομία με τον αετό της Αλβανίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνουν αυτά τους τα αισθήματα. Βλέπω εδώ πέρα στο ντοκουμέντο ότι η FIFA, Παγκόσμια Ομοσπονδία, ξεκίνησε πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των δύο παικτών, εξετάζοντας τους πανηγυρισμούς των γκολ τους. Δεν είναι μόνο οι πανηγυρισμοί. Στις κάλτσες τους είχαν τη σημαία του Κωσόβου, έτσι. Οι δύο ποδοσφαιριστές εννοείται ότι αρνούνται οποιαδήποτε σύνδεση πολιτικής με αυτή τη χειρονομία. Ο Σακίρι είπε δεν έχει να κάνει τίποτα με την πολιτική, είναι καθαρά ποδόσφαιρο. Ο Τσάκα είπε για μένα ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή μέρα. Αυτή είναι μια νίκη για την οικογένειά μου, για την Ελβετία, για την Αλβανία, για το Κόσοβο. Η χειρονομία ήταν για όλους όσους με υποστήριξαν. Δεν απευθυνόταν στους αντιπάλους μας, ήταν ένα πραγματικά συναισθηματικό παιχνίδι. Δεν αρνείται ουσιαστικά και τίποτα στις δηλώσεις. Κοίτα τώρα. Είναι το παιχνίδι απέναντι στη Σερβία. Δεν είναι το παιχνίδι απέναντι στο Μεξικό, απέναντι στην Σενεγάλη. Είναι Ελβετία, η οποία Ελβετία έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές από την Αλβανία, Κόσοβο κτλ. Ναι, ακριβώς. Είναι μια εθνική η οποία δεν είναι αμιγώς στελεχωμένη από Ελβετούς. Έχει έτσι διάφορες. Μπράβο, ακριβώς. Διάφορες εθνικότητες. Και έχουν παιχνίδι απέναντι στην Σερβία. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει το να δώσεις μια πολιτική προέκταση, μια πολιτική υφή, έναν οποιοδήποτε πανηγυρισμό ή μέσα στο παιχνίδι. Θυμίσω σου. Ότι έγινε και πριν 1-2 χρόνια με το παιχνίδι Αλβανία-Σερβία, που είχαμε ντου στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει λόγος, είσαι σε μια μεγάλη διοργάνωση, στη μεγαλύτερη διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Με όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω. Ακριβώς. Δηλαδή είναι υπέρτατη διοργάνωση για έναν ποδοσφαιριστή να βρίσκεται εκεί, να αγωνίζεται εκεί και πόσο μάλλον να πετυχαίνει γκολ και να πανηγυρίζει και να δίνει στην ομάδα του ελπίδες πρόκρισης. Δεν χρειάζεται, δηλαδή πρέπει να είσαι τρομερά αφελής για να το πολιτικοποιήσεις και να αντιμετωπίζεις κίνδυνο καμπάνας από τη FIFA. Και η άλλη πλευρά όμως έχει κίνδυνο. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσης προκατακτική έρευνα και εναντίον του Κρίσταϊτς. Του προπονητή. Της εθνικής Σερβίας, του Σέρβου. Για φερόμενες δηλώσεις που έγιναν μετά το ΜΑΤ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φέρεται να είπε στους Σέρβους δημοσιογράφους ότι ο Γερμανός διαιτητής Φέληξ Μπρίχ, ο οποίος αρνήθηκε το πέναλτι σε εκείνη τη φάση που τον έχουν κάνει σάντουιτς τον Μίτροβιτς, έτσι, θα πρέπει να δικαστεί στη Χάγη από το Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου των Ηνωμένων Εθνών για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Και αυτή βαριά δήλωση. Βλέπεις ότι και οι δύο πλευρές τεντώνουν το σκηνή. Ήρεμα. Για μένα είναι επιπολαιότητα και βλακεία το να ασχολείσαι όντας σε μια τέτοια διοργάνωση και με τα πολιτικά και με τις διαιτησίες. Γιατί να σου πω την αλήθεια, έχουμε δει άψογες διαιτησίες. Ναι. Είναι και το VAR που έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι να είδαμε προκλητική διαιτησία, ναι, εις βάρος κάποιας ομάδας. Έτσι, σε εκείνη τη φάση έπρεπε να ζητήσει VAR.
με το πέναλτι. Αλλά όχι να φτάσουμε τώρα να κάνουμε δηλώσεις για δικαστήριο. Και πάντα θα υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα έχουμε διοργάνωση που κάποια ομάδα θα είναι απολύτως ικανοποιημένη από τη διαιτησία. Ναι. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια με το VAR να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες αμφιβολίες, τα όποια λάθη. Και πάμε καλά μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κάτι εξώφελο. Δόθηκε πέναλτι στο Νεϊμάρ, το πήρανε πίσω. Είδαμε πέναλτι που δεν καταλογίστηκαν να καταλογίζονται μετά το VAR. Σου είπα, εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που δεν ήθελα VAR γιατί βλέπω ρομαντικά το ποδόσφαιρο. Αλλά βλέποντας πόσο έχει βοηθήσει το VAR και η τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Όχι, VAR και πάλι VAR, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, να δώσουμε 2-3 καλημέρες. Ναι, βεβαίως. Να πούμε και στον Όμηρο καλημέρα και στην Εύα καλημέρα. Ο Όμηρος, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι αν κάποιος ακούστηκε χθες το βράδυ στον πανηγυρισμό για τον γκολ του Κρός, γιατί ούρλιαζε, ήταν αυτός. Έτσι προς Καλαμαριά, να ξέρετε. Όσοι ήσασταν χθες, αν ακούσατε κάποιον να ουρλιάζει στο 95 και να πανηγυρίζει τον γκολ του Κρός, ήταν το δικό μας το παιδί, την καλημέρα μας. Και στο Γιάννη. Και στο Γιάννη. Οι υπόλοιποι στέλνετε τις καλημέρες μας. Καλημέρες σας. Καλημέρες. Ναι, ναι, μπερδευτήκαμε τις καλησπέρες του Κωνσταντινίδη. FM και νόνιμα. Καλημέρα σε σένα που. Εντάξει, μην το αρχίσουμε τώρα 2 λεπτά πριν το διάλειμμα. Σε σένα που είσαι ξάπλα και μόλις έκανες καφέ. Σε σένα που σηκώθηκες, αλλά βαριέσαι να κάνεις το οτιδήποτε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και έχει ξεχάσει την ομπρέλα και πηγαίνεις κάτω από τα περβάζια. Σε σένα που είσαι σταματημένο στο φανάρι και περιμένεις να βάλεις πρώτη να ξεκινήσεις. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο μαγαζί να πάρεις τον καφέ στο χέρι. Καλημέρα σε σένα που μόλις μπήκες για δουλειά και λες πώς θα βγαίνει ακόμη 8 ώρα Κυριακή μέρα. Πω πω, και αυτό δύσκολο. Καλημέρα σε σένα, φίλε ακροάτρια, που έχεις βάλει το ταψί με τις μπριζόλες ή το κοτόπουλο στο φούρνο. Καλημέρα σε σένα που άρχισες την ηλεκτρική Κυριακή πρωί και σε βρίζουνε μέχρι και στο δίπλα τετράγωνο. Σωστό. Καλημέρα σε σένα που έχεις ανοίξει τις στοιχηματικές και κάνεις την έρευνά σου εμπεριστατωμένα για το τι θα παίξει σήμερα στα 3 μάτς που έχουμε. Και μια μεγάλη αγκαλιά που μας σε σένα, φίλε, γιατί σημαίνει ότι σηκώθηκες να μελετήσεις. Καλημέρα σε σένα που. Δεν δίνουν ακόμα μαθήματα για εξεταστική, δίνουνε. Εξεταστική, ναι, μέχρι αρχές Ιουλίου. Που σηκώθηκες γιατί δεν πάει άλλο το αιώνιος φοιτητής και είπες να διαβάσεις. Καλημέρα σε εσάς που έχετε φτάσει στη Χαλκιδική και είστε κάτω από τα δέντρα και περιμένετε να σταματήσει η βροχή. Εντάξει, παιδιά, φτάνει, το τερματίσαμε. Μπορούμε να το συνεχίσουμε σαν τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδη. Ναι, να πάμε μέχρι τις 12 και να λέμε καλημέρες σε όλους εσάς. Τι κάνετε και πού είστε. Θα λοιπόν, βγάλουμε Σταύρο Κόλκα. Θα βγάλουμε Σταύρο Κόλκα, γιατί στις 11.30 είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Είχε πολύ ωραία στιγμιότυπα χθες από την προετοιμασία της ομάδας. Έναν Πέλκα σε μεγάλα κέφια, έναν Πασχαλάκη επίσης σε εξαιρετική ημέρα, πολύ τακτική, τελειώματα. Είχε και ατυχίες όμως το μενού, γιατί εντάξει, οι προετοιμασίες τα έχουν και αυτά με προβλήματα τραυματισμού. Ότι μπο μου λένε. Την πω μου λένε, θα μας τα πει καλύτερα και ο Σταύρος και με το Σιαμπάνι υπήρχε ένα μικρό θεματάκι, σήμερα θα ξεκαθαρίσει. Γενικώς χθες ήταν η πρώτη μέρα, έτσι, Σάββατο, δεν ήταν Παρασκευή, έφτασε ναι. Η πρώτη ολοκληρωμένη μέρα προετοιμασίας. Έχουν γίνει βέβαια 3 ήδη. Ναι, κανονικά από την Παρασκευή. Απόγευμα και 2 χθες. Έτσι ακριβώς. Οπότε χθες ήταν μια πολύ γεμάτη ημέρα. Θα μας πει και για τις συνεντεύξεις, τι κάνουν, πώς τα χώρισαν. Τι θα ακούσουμε εδώ στον Λίμπερο και μετά βεβαίως θα πάμε μια βόλτα στη Ρωσία, στην αγαπημένη Μόσχα. Μόσχα πάλι είναι. Μόσχα, νομίζω Μόσχα. Τι έχει... Σήμερα δεν έχει παιχνίδι στη Μόσχα, άρα αποκλείται να είναι στη Μόσχα. Τον κόβω για Εκατερίνεμπουργκ. Όχι, είναι δεν το νομίζω. Πιο κοντινό. Δεν νομίζω. Το πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας που είναι. Νίσνη. Αγγλία, Παναμά. Στον Νίσνη. Νόβγκοροντ. Α, μπορεί εκεί να είναι. Μπορεί εκεί να είναι. Θα μας τα πει όλα. Θα μας τα πει όλα μετά τις 11.30. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να πάρουμε κι εμείς μία ανάσα, να πιούμε ένα καφεδάκι και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Χριστούγεννα, όχι πρωτοχρονιά ήτανε, έξω. Που ήσουν στη Χάγη και στα εξωτερικά. Μπράβο, στο μεγάλο αυτό έτσι πάρτι της πρωτοχρονιάς, το υπαίθριο, εκεί στη γέφυρα. Τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η γέφυρη, είχε και πάρα πολλές γέφυρες. Των αναστεναγμών. Πες, μια γέφυρα. Της Άρτας. Το γεωφύρι της Άρτας, ναι ακριβώς.
Πρώτη φορά δεν είχε ακουστεί ακόμη στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον εκεί που συχνάζω εγώ δεν είχε ακουστεί. Έτσι, γιατί μπορεί να μου πούνε κάποιοι ότι τι λες βρε κούκλα με αυτό που παίζει εδώ και ένα χρόνο. Και από τότε δεν το έχω βαρεθεί. Είναι από αυτά που σε ξεσηκώνουν. Και επειδή πήγε 11 η ώρα, 11 και 10, και πρέπει κι εσείς να ξεσηκωθείτε και να σηκωθείτε σιγά σιγά από τα κρεβάτια σας, όσο καθίσατε, και επειδή θα μεταφερθούμε Ολλανδία, ναι, έτσι τα συνδέσαμε όλα σε ένα. Θα πάμε στον Σταύρο Κόλκα για να μας δώσει έτσι κλίμα από την πρώτη γεμάτη μέρα προετοιμασίας. Πρωινή προπόνηση χθες, απογευματινή, γεμάτο το πρόγραμμα, τι δούλεψε ο Λουτσέσκου, ποια ήταν τα απρόπτα της προπόνησης, τι συζήτησε με τους κύκνους σήμερα το πρωί, τι όνειρα είδαν οι παίκτες, όπως μας έστειλε ο φίλος ο Θωμάς που ζητάει να μάθει. Βεβαίως στο πλευρό των παιδιών και στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ είναι η ICAS Cars Group. Εισαγωγές, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές γιοταχή και επαγγελματικών αυτοκινήτων. Αποκτήστε το αυτοκίνητο που θέλετε χωρίς προκαταβολή έως 72 μήνες και άτοκες δόσεις με κάρτα. ICAS Cars Group με πλήρη μονάδα ανταλλακτικών παντός τύπου αυτοκινήτων, ελαστικών και ζαντών. Θα το βρείτε σε δύο σημεία, ανατολικά εμπορία αυτοκινήτων στον κόμβο Πηλέας Πανοράματος και δυτικά τμήμα ανταλλακτικών έναντι νοσοκομείου Παπαγεωργίου, τηλέφωνο 2310 300 313 και στο ίντερνετ icascars.gr. Εγώ ξέρω ότι χθες δημόσια από αυτό το μικρόφωνο είπαμε τι κάνουμε λάθος και δεν είμαστε κι εμείς Ολλανδία ή Ρωσία. Mm-hmm. Και σήμερα γίναμε Ολλανδία και Ρωσία. Και κρύο και βροχή. Και κρύο και βροχή, γι' αυτό και εμείς από το κρύο και τη βροχή θα μεταφερθούμε στον κατάλληλο άνθρωπο και στο κατάλληλο μέρος, στην Ολλανδία και στον Σταύρο Κόλκα. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Τι κάνετε, Κορίτσια? Σταύρο, έχεις βρει αντικαταστάτρια για τα story σου, μια ξανθιά κυκνίνα στη θέση της Μπουντού. Μιλάει με τους κύκνους. Δεν είναι πάπια, είναι αυτή. Μπορεί να ξεχωρίσουμε την πάπια από τον κρύο. Καλά, χθες δεν αναγνώρισε το γαϊδούρι από το άλογο. Εντάξει, μην πουλάς τρέλα. Ναι, είναι κόκκινος, ναι. Λέω, ο κύκλος είναι άσπρος, τεράστιος, ναι. Και η πάπια είναι σκατή ή μικρή. Δηλαδή, καλημέρα στον κόσμο που πίνει το καφέ και τρώει το πρωινό του. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι απλό, ότι είμαι μέσα στα ζώα. Αυτό είναι και διπλής ανάγνωση, έτσι όπως το θέτεις. Όχι ότι αλλάζει κάτι καθημερινά σχέση με Ελλάδα και Ολλανδία, αλλά εντάξει. Εκεί όντως, είσαι στη φύση. Δεν κατεβαίνω το παρελθόν που κάνω στο δωμάτιο, ρε, και παίζω μόνος με τους κύκλους, τι να κάνω. Εσύ γιατί, γιατί ξυπνάς τόσο πρωί, δεν ξέρω. Jet lag. Κοιμόμαστε νωρίς. Είστε κι εσείς στα πλαίσια στους ρυθμούς της προετοιμασίας. Εσύ 12 μία η ώρα, λοιπόν θυμάσαι, τι να κάνεις. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν νιώθεις πιο ήρεμος που κατεβαίνεις έτσι νωρίς το πρωί, έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, με τα ζώα, δηλαδή δεν νιώθεις... Ναι, προσπαθείς να συνεδρείς με το ζώο, ότι θες καπουτσίνο και όχι εκείνο το μαύρο τον καφέ και σε κοιτάει σαν ηλίθιος. Σίγουρα, πολύ ήρεμος. Τι καφέ παίρνετε? Ναι, αν θες να εκνευριστείς, μπορείς παντού. Ναι. Αλλά, κοίτα, αν είχε λίγο πιο ζέστη το πρωί, θα ήταν ωραία. Απλά έχει κρύο εκεί που κάθομαι. Όταν λέμε κρύο? Κρύο, με τη ζακέτα και τη φόρμα και ξέρω εγώ, δε, κρυώνεις. Θες και μπουφάν. Να σου πω κάτι, πέρσι έκανες τα κουμάντα σου, πήρες ολόκληρη εσπρεσιέρα, κανόνισες όλη την αποστολή εκεί με τα εσπρέσο σου. Φέτος πώς την πάτησες έτσι? Airbnb μέναμε πέρσι. Πέρσι μέναμε σε Airbnb. Α, φέτος δεν είστε σε ξενοδοχείο, ναι. Δεν είμαστε ξενοδοχείο, αλλά στο δεύτερο στάδιο έχουμε κλείσει Airbnb. Θα ξαναγίνουν αυτά. Θα ξαναπάρεις εσπρεσιέρα την οποία θα την αφήσεις όποιος θέλει να την πάρει? Εντάξει, δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα, είναι 10 μέρες. Εντάξει, και μια εσπρεσιέρα απλή κάνει 70 ευρώ. Είναι 7 ευρώ τη μέρα. Θα τα φάσω καφέ, δηλαδή. Χρειάζεται 7 ευρώ τη μέρα για να έχεις το εσπρέσο στην Ολλανδία. Ναι. Αυτό είναι. Ξεκάθαρα. Ναι, δηλαδή, okay. Και την ψυχική σου ηρεμία από το να συνεννοηθείς με την άλλη τι καφέ πίνεις, εννοείται. Ναι, παιδιά, γιατί πριν πιεις καφέ δεν μπορείς τον άλλο να το δώσεις να καταλάβει τι θες. Και να έχεις κανονικά στο ψυγείο τα παγάκια σου, να πηγαίνεις στην προπόνηση με το φέτο εσπρέσο σου. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα στην προετοιμασία. Επειδή δεν τα έχετε ζήσει, υπήρχαν στιγμές που δεν είχαμε πάρει νες καφέ παλιότερα και θα παθαίναμε κεφαλικό, ωραία. Με τους καφέδες που πίνουν εδώ, μιλάμε για κομμωδία. Σταύρο, τον χρόνο, αν θες, έρχομαι, θα σας μαγειρεύω κιόλας. Δεν έχω πρόβλημα.
Ναι, και εμείς παγιδεύουμε, εντάξει, αλλά... αλλά σου λέω, το θέμα ήταν ο καφές πάντα. Το φαγητό πώς είναι, γιατί εντάξει, τώρα μας είπες για τους καφέδες, το φαγητό πώς είναι? Κοίτα, το φαγητό μέτριο έως κακό. Ωραία. Χθες βρήκαμε ένα ιταλικό καλό, φάγαμε. Πρέπει να χώνεψα πριν μια ώρα. Πολύ ωραία. Ναι. Σπαγκέτι και τέτοια. Αλλά γενικά το φαΐ, ναι, το φαΐ είναι κακό στην Ολλανδία. Δεν είναι τυχαίο ότι σαν λαός, τέλος πάντων, τα έχουν τα κιλά τους. Ωραία, δεν είναι. Είναι κακή. Είναι... Είσαι γλυκομήλικος πρωί-πρωί. Καλά, παιδιά, δεν υπάρχει πουθενά και Ολλανδική κουζίνα. Ακούς Ιταλική κουζίνα, ακούς Μεξικάνικο, δεν ακούς πουθενά να πάμε για Ολλανδικό. Ναι, σωστό. Πήγαμε για να καταλάβετε τώρα, έχει ένα Ασιατικό εκεί στο host και λέει 30 ευρώ το κεφάλι, λέει, για να κάτσετε 2,5 ώρες. 2 και 31 σε βγάλανε. Για να φας Κινέζικο. Δηλαδή έχεις το ρολόι πάνω από το κεφάλι σου και αρχίζει και μετράει αντίστροφα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Όχι, τι καθίσαμε πότε σε εστιατόριο πάνω από 2,5 ώρες, εντάξει. Δεν πρέπει να το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέω ποια είναι η λογική, ότι όποιος έχει κάτι ιδιαίτερο βαράει στο κεφάλι. Με μπουφέ τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε να παραγγείλεις καμιά πάπια από αυτή που κάνω παρέα το πρωί. Εντάξει. Κοίτα, έτσι, σε 2,5 ώρες την έχεις μπανίσει, την έχεις σκοτώσει, την έχεις μαρινάρει και μετά την ψήνεις κιόλας. Ναι, μην βάζεις ιδέες τώρα, γιατί είναι εκείνη και της μαγειρικής ο Σταύρος, όχι τίποτα. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε. Νομίζω σήμερα θα έχουμε μεταγραφή, έχω έσκεχτο. Ναι. Νομίζω ότι του Πούκι αυτό το σύριαλ θα τελειώσει επιτέλους. Mm-hmm. Νομίζω. Από έσκεχτο λέω, όχι από πληροφορία. Ναι. Απλά είναι η τέταρτη μέρα που είναι στις τεχνικές λεπτομέρειες η υπόθεση. Άντε γιατί... Δεν είναι, εγώ τον Λουτσέσκο σκέφτομαι. Ναι. Να δουλέψει όπως πρέπει ο άνθρωπος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ξέρουμε πόσο καιρό ότι πάμε για ένα φούρ και ένα κεντρικό χάφ. Είναι η προετοιμασία του προπονητή φέτος. Πάντα είναι του προπονητή. Το θέμα είναι ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή είναι ενισχυμένος μετά τα όσα πέτυχε πέρσι. Άρα προστατεύεται ο προπονητής. Ο προπονητής πρέπει να έχει όλα τα εφόδια. Ο προπονητής έχει δώσει κανένα έτσι στίγμα των σκέψεών του για το πού πάμε, τι κάνουμε, τι περιμένει, κάτι? Ο προπονητής εσύ λένε τώρα ένα από ένα πράγματα. Έχει μια δεδομένη κατάσταση, έναν κορμό που δουλεύει από πέρσι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα 8 ενδέκατα της ενδεκάδας είναι κλειδωμένα. Μπορούμε να τα πούμε? Αριστερά. Ε? Μπορούμε να τα πούμε? Ε, βέβαια μπορούμε να το πούμε. Ο Πασχαλάκης είναι. Mm-hmm. Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Μαουρίτσιο, Πέλκας και Μπίσεσμα είναι η στάνταρ, mm-hmm. λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, παίζει μια θέση δίπλα στο Μαουρίτσιο όπως έπαιζε και πέρσι. Παίζει η θέση του Τζάλμα. Μην νομίζει κανείς ότι είναι δεδομένο ότι ο παιδί ο Ζαμπά είναι μια τεράστια επένδυση. Είναι 20 χρονών παιδί. Θα δεν κλείσει είναι, και τη θέση. Δεν είναι, ναι. Ναι, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν θα αποτελέσει σταθερά. Είναι ένα παιδί που πρέπει να δουλευτεί. Είναι μια τεράστια επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Και αυτό το πράγμα μπορεί να χρειαστεί χρόνο. Δεν βάζει κανείς το χέρι στη φωτιά ότι αύριο θα είναι έτοιμος. Και καταρχάς... Δείχνει καλά στοιχεία. Ναι. Είναι κόντρα στην νοοτροπία και φιλοσοφία του Λουτσέσκου να μπαίνει με το καλημέρα αυτός που ήρθε. Θέλει σιγά σιγά να τον έχει. Από τη στιγμή που τον έχει την πρώτη μέρα στην προπόνηση. Μετά από ένα μήνα δεν είναι καλημέρα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει σε ένα μήνα. Ναι. Σε ένα μήνα ακριβώς παίζουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Εντάξει. Δεν μπορεί να, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξέρουμε αν ο Χαρίσης θα μπολιάσει, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Ερίκε θα μπολιάσει, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Ζαμπά θα μπολιάσει. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε. Μακάρι. Σταυρό. Μακάρι, εντάξει. Ναι. Είναι πολύ νωρίς, αλλά χθες βλέποντας και διαβάζοντας και εσένα και το Δημήτρη και όλα αυτά που στέλνατε στο ΠΑΟ 24, επειδή ο Ενρίκε έμπαινε σαν αλλαγή στα όσα δοκίμαζε ο Λουτσέσκου, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω πώς το είδατε κι εσείς χθες, ότι ακόμη ψάχνει κάπως να το χωρέσει ο Λουτσέσκου. Κοίτα, αυτό δείχνει, αλλά είναι πολύ νωρίς να πάρουμε. Ναι, πρώτη μέρα, σαφώς. Δηλαδή τώρα αυτές είναι πρώιμες προσεγγίσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Ζαμπά, γιατί υπήρχε το ερωτηματικό είναι φορ ή είναι εξτρέμ, το χρησιμοποιήσαν εξτρέμ. Εντάξει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι
να είχαμε να λέγαμε ακόμα. Νομίζω μετά τα πρωταφυλικά θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Και τα οριστικά συμπεράσματα θα τα βγάλουμε στο δεύτερο στάδιο. Ναι, σαφώς. Θα έχει μετά περάσει το γάμο του Κυρκύρη, δηλαδή θα βγουν τα επόμενα συμπέρασματα που θα αφήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και σαν ορόσημο. Προ γάμου Κυρκύρη, μετά γάμου Κυρκύρη. Ή γάμα. Πού ναι. Ή γάμα κάπα. Παντρεμένο Κυρ. Πι κάπα. Προ γάμου, μετά γάμου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Στην συνάντηση που είχατε με τον Λουτσέσκο μετά το τέλος της σεζόν, τον είχες ρωτήσει, αν θυμάμαι καλά, για τα συστήματα. Ότι πέρυσι αναγκαστικά έπαιξε μόνο ένα. Βλέπεις ότι υπάρχει διάθεση να δοκιμάσει και κάτι άλλο τώρα που έχει την ομάδα από το βασικό στάδιο? Οι κινήσεις μπορεί να αλλάξουν. Ο σχηματισμός όχι. Με Σιαμπάνη, τι έγινε χθες με αυτό το παιδί το... Ο Σιαμπάνη σταματήθηκε. Λίγο θα δούμε σήμερα το μέγεθος. Μια στιγμή του μου λένε είναι πιο σοβαρό. Του μου λένε, έτσι. Είναι στο Πέλμα. Είναι Πέλμα, λένε πέντε μέρες. Λένε πέντε μέρες. Πού είναι αυτό το παιδί? Να δει το παιδί μας. Υπολογιστή πήρε, μαλάκας. Ωραία. Δεν πήρε υπολογιστή. Και την πήρα εγώ. Δημήτρη, όταν είναι να λες τις λεξούλες, πες μας να βάζουμε ένα μπίπ από κάτω. Υπολογιστή πάρε, ρε μαλάκα. Και συνεχίζει, δεν είναι τίποτα. Έξαλλος. Έξαλλος ο Δημήτρης πρωί-πρωί. Δημήτρης έξαλλος είναι η είδηση για να το γράψουμε στο... Να το γράψει η Die Welt. Τρίτη μέρα προετοιμασίας, έξαλλος Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Θα μας πει μια καλημέρα και Δημήτρη. Είναι, είναι μέσα στα νεύρα ένα στις μέρες. Δημήτρη μου, όταν τα βρείτε και τι έχεις. Τυπούτου την άδεια της. Ε? Τυπούτου την άδεια. Ναι, εσύ τη Σιμπούντου λέει τρεις εβδομάδες άδεια και έχουμε σοκαριστεί. Θέμα συζήτηση. Να σου πω. Ορίστε. Τρεις εβδομάδες, τι να την κάνει την άδεια. Καλά, δώσε μου εσύ τρεις εβδομάδες και θα βρω εγώ τι θα κάνω. Έχεις λεφτά να πας τις εβδομάδες άδεια. Το θέμα σου είναι αν έχω λεφτά. Καταρχάς είμαι πολύ καλοπληρωμένη. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δηλαδή, εγώ είμαι πιο καλοπληρωμένος και δεν έχω για τις εβδομάδες διακοπές. Δεν θα πάει και τις τρεις εβδομάδες. Δεν θα πάω και τις τρεις εβδομάδες. Εσένα το θέμα σου αυτό όχι είναι. Όχι, να πας. Δηλαδή, άμα σου δώσω αναλυτικό πρόγραμμα που θα πάω, τι θα κάνω, θα τις πάρω. Όχι, πες μου, να ξέρω. Θα το λύσουμε τώρα στον αέρα. Τρεις εβδομάδες είναι διακοπές. Θα έχω φίλους καλούς, γνωστούς, που με φιλοξενούν σε εξοχικά και όχι μόνο. Σε εξοχικά και όχι μόνο θα φιλοξενούν λέει αυτοί στον αέρα. Θα σε δούμε σε κανακότερο σαν τα κορίτσια στην Μύκονο. Όχι βέβαια. Με Photoshop και τέτοια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν θα πάω προς τα εκεί τα κοσμοπολίτικα, ξέρεις. Να σας πω τώρα, επειδή στο Instagram θα αρχίσω και το δουλεύω, θέλω να μου βγάλετε αυτές που έχουν πολύ φίλτρο, ωραία, και να κάνουμε ένα τέτοιο πραγματικότητα Instagram, ωραία, και να βρείτε τις διαφορές. Μέρα νύχτα. Ναι, βρείτε τις διαφορές. Θέλουμε να κάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι για να το κάνουμε στα social media του Παρκού Στέσσερα. Εντάξει. Θες αθλητικές, θες συζύγους ποδοσφαιριστών. Οτιδήποτε σε γυναίκα. Οτιδήποτε σε γυναίκα. Αν έτσι να χτυπήσεις τις γυναίκες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο βλάκα. Κάνεις μεγάλο λάθος εδώ. Δεν το έχεις ψάξει καλά το Instagram, να ξέρεις. Α, ναι. Ναι, φυτρώνουν κάτι πλάγι κοιλιακή. Παραπάνω τρίχες τα δηλαδή, εσένα σε κάνουμε ποδοσφαιριστή τουλάχιστον. Ωραία, κάντε μου μία με πολλά. Μία τέτοια. Να είμαι πέτες. Κάντε μου μία να ανεβάσω κι εγώ. Εντάξει, τα φίλτρα έχουν προχωρήσει τόσο που προσθέτεις και μπόι άμα θες. Καλά, είδα μια κόμμενα που ήταν σε κομμωδίνο και ξαφνικά γίνανε από τα πέντε. Το είδα αυτό. Είδες τι ωραία. Δηλαδή άμα δεν την ξέρεις, λες... Είδες τι ωραίο που είναι το Instagram. Ναι, ναι. Κάντε μου μια τέτοια φωτογραφία που να δείχνω Brad Pitt, να γελάσουμε λίγο. Και να βάλουμε αυτή τη φωτογραφία για την αποστολή στην Ολλανδία, Σταύρος Κόλκας, Σταύρο, εγώ θα την κάνω, μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Εντάξει, Σταύρο μου. Εντάξει. Και κάτι τελευταίο πριν σε αποδεσμεύσουμε, γιατί πας στην προπόνηση. Τι γλέντι ήταν αυτό από το Δημήτρη Πέλκα χθες τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη? Εντάξει, κλάμα. Κλάμα. Στο μεταξύ ο Πασχαλάκης τα βγάζει όλα, εντάξει. Και εκείνο εκεί ούτε το είδε. Ναι. Ούτε το είδε. Βγάζει του Βιερίνια πριν. Κοίτα, ο Πέλκας πλέον δεν είναι ο Πέλκας, ο Δημητράκης. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο Πέλκας μέσα στην ομάδα είναι ο σημαντικός. Να ξεπεράσουμε το στάδιο του Πέλκα που ξέραμε. Μεγάλος ο Πέλκας, απέδειξε ο Πέλκας. Και πλέον μέσα στην ομάδα είναι σημείο αναφοράς σε ό,τι και να γίνεται. Εντάξει, με βάση την περσινή χρονιά και όλα, εννοείται, το απέδειξε, το αξίζει. Μία τελευταία Για μένα είναι η τρίτη χρονιά. Πρώτη με τον Τούντορ που κάνει double-double πάλι, τον εξαφανίζουν πρόπερση και πέρσι κάνει σούπερ χρονιά πάλι.
Ρώτα τον γιατί άλλαξε νούμερο στη φανέλα. Έχουμε κάποια στάνταρ εδώ που μας τα αλλάζουν και λίγο τρομάζουμε. Μια χαρά έκανε που άλλαξε νούμερο. Όχι, φτάνει αυτά με τα 77 και τα 95. Ναι, εντάξει, το περίμενε πώς και πώς. Μια χαρά. Με το που έφυγε ο Τζάλμα, το πρώτο πράγμα που έκανε πήγε πίσω το 10. Κάνω λάθος. Ή και στην αρχή, πριν φύγει στην Σετούμπαλ, είχε πάλι το 10. Ο Οδόνης του το είχε δώσει. Του είχε δώσει το 10. Ξεκίνησαν τα χαζά, ο νέος Κούδας, ο νέος έτσι, ο νέος αλλιώς. Ναι. Πήγε σε Τούμπα. Καλαμαριά πρώτα και μετά σε Τούμπα. Ναι. Χαθήκαμε Δημήτρη πάλι. Πάλι το βάζει. Έχουμε συναντήσει όλες τις αγελάδες της ευρύτερης περιοχής. Τι ωραία. Έχουμε το αμάξι, εντάξει, είναι απίστευτο, αλλά το ναυτικό του πιάνει δορυφόρο Βεργίνα TV, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει, μας έχει στείλει στην Γιαούλου. Γι' αυτό πρέπει να κλείσουμε, να βάλω το δικό μου. Και τελευταία ερώτηση για Λεβέκ, ότι βλέπετε κανονικά είναι στην προετοιμασία. Δεύτερη μέρα προετοιμασίας έβγαλε ο Λεβέκ κανονικά. Ο Λεβέκ θα βγάλει, ο Λεβέκ θα βγάλει όλη την προετοιμασία. Ναι. Και 1η Σεπτεμβρίου θα πονάει. Ωραία. Εντάξει, το κρατάμε. Για να αποφύγει τη λύση του συμβολέου ή τη μεταγραφή, έτσι. Όχι. Έχει άλλα 48 μήνες συμβόλαιο. Το κρατάμε κάποτε, λοιπόν. Ο ιστορικός του μέλλοντος, γιατί νομίζει κάποιος ότι εμείς τώρα έχουμε φάει κανένα φλάς και με το Λεβέκ. Ωραία. Ο ιστορικός του μέλλοντος, όταν θα καταγράψει αυτά που γίνανε με το Λεβέκ την προηγούμενη χρονιά, ωραία, θα πιει και δύο ποτήρια LSD να εισνέλθει. Ωραία λοιπόν, σας αφήνουμε να πάτε στην προπόνηση και θα σας ακούσουμε να μέσα. Καλά, Ελένη. Κάνε μου λίγο πρόγραμμα τις 3 εβδομάδες άδειας που έχεις. Ναι, ναι. Και θα σας στείλω με mail. Να πας. Με mail. Ναι, και στείλε μου με mail. Mail προς έγκριση. Να το σημειώσω εκεί που πρέπει. Γιατί βλέπω, ακούω και το Δημήτρη σοκαρισμένος. Σοκαρισμένος είναι και ο Δημήτρης. Τι είπε, κάτι είπε ο Δημήτρης. Τι είπε, ότι και από εκεί που το σημειώσεις και από το παπά. Την καλημέρα μας στην Ολλανδία και στα παιδιά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά και καλή δουλειά στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. 11.30 ώρα ξεκινάει, είναι καθοδόν. Τους ακούτε μέσα από το Λίμπερο 107,4 με διάφορες έτσι συνδέσεις και με πλούσιο ρεπορτάζ μέσα από το ΠΑΟΚ 24 καθημερινό, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι συμβαίνει στην προετοιμασία του Δικεφάλου από τον Δημήτρη και από τον Σταύρο και από τον Δημήτρη. Και από τη Μετάλντο, ντουλάπες αλουμινίου που δεν σκουριάζουν, δεν σαπίζουν, δεν σπάνε, παραμένουν αναλύωτες ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Ντουλάπες γαλβανιζέ, ματιοθήκες αποδητηρίων και προσωπικού. Επιλέξτε την ντουλάπα που σας ταιριάζει μέσα από μια μεγάλη γκάμα σχεδίων και διαστάσεων ή παραγγείλτε την στα μέτρα σας. Διαγόρα 93 στην Άνω Τούμπα. Με Άνδρου 117 με περιφερειακό στον Εύωσμο και εργοστάσιο στο Λάκωμα. Στο ίντερνετ metaldo.gr και τηλέφωνο 942-620. Πάμε στο διάλειμμα για να πάμε να μεταφερθούμε από Ολλανδία, Ρωσία. Δεν είναι αθλητική εκπομπή, αυτή ταξιδιωτική είναι. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, πώς περνάει γρήγορα η ώρα, Κόβουμε το τραγούδι γιατί έχουμε να βγάλουμε και τον απεσταλμένο του SDNA. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα. Ερχόμαστε κάθε Κυριακή εδώ, λέμε 2 ώρες. Εντάξει, 2 ώρες. Νεράκι περνάει. Κανοποιητικό. Και μπαίνουμε μέσα και δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα. Δηλαδή, μας έχει μείνει 1/4 βαριά 20 λεπτά για να σας αφήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Ακούσαμε τα τελευταία νέα από την Ολλανδία και από τον Σταύρο Κόλκα, τι γίνεται στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε βεβαίως στο Μουντιάλ. Βλέπεις το άρθρο που βλέπω? Το βλέπω. Θα το συζητήσουμε, δεν θα το πούμε, θα το συζητήσουμε κατευθείαν με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη, κατευθείαν με αυτό το θέμα. Ναι, Αργεντινή είναι, θα μας πει και εκείνος τη γνώμη του. Φοβερά πράγματα γίνονται στην Εθνική Αργεντινή. Στην Εθνική Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτοί λέγονται Μπιανκοσελέστε, Αλμπισελέστε. Ναι. Αλμπισελέστε. Είναι υπέροχες στιγμές που ζει η Αργεντινή, δηλαδή με τέτοιο κλίμα. Πώς θα πορευτεί, δεν ξέρω πώς θα πορευτεί. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Εθνική Αργεντινή, αλλά είναι και όλο το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, το οποίο καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε τον Γιάννη όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, πώς λέγεται το καλημέρα στα ρώσικα? Δεν έχω μάθει ακόμα. Καλά, δεν έχει έσφαση, σε στείλαμε. Το καλημέρα δεν έχει μάθει ακόμη. Δεν έχω μάθει απολύτως τίποτα. Το μόνο που λέω είναι τίποτα άλλο. Ούτε το σπασίμπα, δεν ξέρεις. Όχι. Και το ακούω να το λένε όλοι και δεν ξέρω τι σημαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη.
Δηλαδή, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να μην είσαι γενής, να λες ένα σπασίμπα. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, τα βασικά, τα βασικά είναι καλημέρα, καλησπέρα, γεια σας, ευχαριστώ. Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως, αλλά η αλήθεια είναι, πως δεν έχω μάθει τα βασικά. Και επειδή το αναφέρετε τώρα, ναι. Είναι μια, μου δίνετε μια ωραία ευκαιρία να πω ότι ενώ είναι εξαιρετική στο πώς έχουν διοργανώσει τα πάντα, mm-hmm. από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, αν ένα πράγμα έπρεπε να τους προσάψει κανείς, αυτό θα ήταν ότι δεν μιλάνε αγγλικά καθόλου. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή με εξαίρεση την Αγία Πετρούπολη, στην οποία όντως μιλούσαν αγγλικά οι περισσότεροι και ξέραν αγγλικά, σε όλες τις άλλες πόλεις δεν μιλάνε αγγλικά. Και δεν μιλάνε αγγλικά για παράδειγμα στη Μόσχα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Και πώς συνεννοείστε? Αναγκαστικά προσπαθεί να συνεννοηθείς με νοήματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν έχεις μάθει και εσύ πέντε πράγματα? Είσαι μια εβδομάδα εκεί, πέντε πράγματα δεν τα έχεις μάθει? Δεν τα έχω μάθει όντως. Και μιας και το ανέφερες, σαν μια εβδομάδα. Ναι, σωστά. Κλείνεις εβδομάδα, ναι. Σάββατο δεν έχεις φύγει? Κυριακή. Κυριακή. Α, Κυριακή. Κλείσαμε μια εβδομάδα. Πού είσαι τώρα, γιατί η Μόσχα δεν έχει παιχνίδι σήμερα? Όχι, δεν έχει. Είμαι στο Νόβγκοροντ. Ήμουνα σίγουρη ότι θα ήσουν εκεί, ναι. Γιατί το σχολιάζαμε προηγουμένως. Στις 3 παίζει η Αγγλία με τον Παναμά. Χωρίς να υποστηρίζω την Αγγλία, μου είναι άκρος συμπαθής ομάδα. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι και με την παρουσία της, δηλαδή μέχρι στο πρώτο παιχνίδι, έχει δείξει ότι επειδή οι άλλες ομάδες είναι πολύ ασταθείς και κανένα από τα φαβορί μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει μάτια, να το πω έτσι, θα έλεγε κανείς ότι η Αγγλία έχει την προοπτική και τα φόντα να προχωρήσει και να φτάσει και ψηλά. Ξέρω εγώ κόσμο που υποστηρίζει Αγγλία λόγω Κέιν, γιατί τον έχουν παίξει πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Προς το παρόν ο Λουκάκου είναι, έτσι? Ναι. Πρώτος είναι ο Λουκάκου. Εγώ ξέρω κόσμο που έχει παίξει πάρα πολύ τον Κέιν. Οπότε αναγκαστικά υποστηρίζουν Αγγλία και θέλουν να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιάννη, χθες ήσουν στο Βέλγιο. Φανταστικό Βέλγιο. Χόρτασες γκολ, έτσι. Πραγματικά φανταστικό Βέλγιο. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο δεν σταματούσανε να φτιάχνουν φάσεις. Και πραγματικά αν ο Μπατσουαγή, γιατί, αλλά ήταν μια πάρα πολύ... Είχε την ευκαιρία ο Μπατσουαγή να ανεβάσει το σκορ και 7 και 8 γκολ να βάλει το Βέλγιο. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα το σκορ. Έχανε... Τη μία ευκαιρία από πίσω από την άλλη, ναι. Ναι, και σκεφτείτε ότι αυτό συνέβη όταν ο Μαρτίνεθ είπε ότι okay, τώρα θα κατεβάσουμε ταχύτητα, βγάζει τον Λουκάκου, βγάζει τον Αζάρ και παρόλα αυτά το Βέλγιο συνεχίζει να βγάζει φωτιές μπροστά. Ναι. Αυτό που δεν ξέρω, ναι, σχετικά με το Βέλγιο, είναι πώς θα αντιδράσει όταν συναντήσει μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να το απειλήσει. Γιατί χθες η Τινησία δεν μπορούσε να το απειλήσει. Δεν ξέρω εκεί λοιπόν αν το Βέλγιο θα μπορέσει να ανταποκριθεί αμυντικά. Αλλά από τη μέση και μπροστά έχει μια καταπληκτική ομάδα. Έχει δύο παίκτες, για να μην θυκόμαστε μόνο στον Αζάρ και στον Λουκάκου, έχει δύο παίκτες στα φτερά, τον Καράσκο και τον Μενιέ, οι οποίοι πραγματικά τρέχουν ασταμάτητα. Και σίγουρα έχει και ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, έτσι, γιατί και αυτό μετράει πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Και με τόσα λάθη που έχουμε δει από τους τερματοφύλακες, τέτοιες γκάφες που έχουμε δει, φυσικά και παίζει ρόλο και ο τερματοφύλακας. Σίγουρα. Και ο Κορτουά είναι από τους πιο σταθερούς τερματοφύλακες στη διοργάνωση. Και αυτός αναδείχθηκε από το προηγούμενο Μουντιάλ, παιδιά, έτσι. Εκεί έκανε το μεγάλο μπαμ Κορτουά. Όχι, ο Κορτουά. Ήταν ήδη τόσο γνωστός. Ο Κορτουά έκανε και καλές χρονιές, ήταν και εδώ Ευρώπη, δεν περίμενε το Μουντιάλ για να αναδειχθεί. Ναι. Εντάξει, Premier League ήταν ο άνθρωπος. Θα συμφωνήσω και, ναι, θα συμφωνήσω και σκεφτείτε ότι ο Κορτουά ήταν στο Βέλγιο που στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν είχε υποσχεάσει. Υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες, ναι, από το Βέλγιο στο προηγούμενο Μουντιάλ από αυτό που τελικά κατάφερε να πετύχει. Πάντως, συγκριτικά με το προηγούμενο Μουντιάλ, μιας και μου δίνεις πάσα, λέγαμε, θυμάμαι, ότι το Βέλγιο είναι μια καταπληκτική ομάδα, αλλά με ποια έννοια? Έχει καταπληκτικές μονάδες, δηλαδή τρομερό ταλέντο, αλλά δεν είναι ομάδα. Και το μεγάλο στοίχημα για το Βέλγιο είναι να είναι group, να είναι σύνολο. Όλες αυτές οι καταπληκτικές μονάδες. Σε πρώτη φάση, σε αυτό το Μουντιάλ, συγκριτικά με το προηγούμενο, βλέπουμε ότι κάπως έχει κουμπώσει, κάπως έχει δέσει.
Θα μου πεις ότι θα το δούμε και στην πορεία πώς μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό. Παιχνίδια. Αλλά μπορώ να πω ότι αφήνει έτσι ένα χαμόγελο αισιοδοξία στο Βέλγιο. Γιατί, σαφέστατα και αφήνει χαμόγελο. Γιατί οι μονάδες είναι, αν δεις που παίζει ο καθένας, γιατί ηλικίες μιλάμε, γιατί προοπτικές υπάρχουν από τους ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την Εθνική Βελγίου, λες ότι okay, δεν γίνεται αυτή η ομάδα να μην κάνει καλή πορεία ή να μην προχωρήσει. Αλλά όπως το προηγούμενο Μουντιάλ απογοήτευσε και δεν προχώρησε, είναι ότι δεν ήταν καθόλου ομάδα. Δεν αρκεί να κάνει, να έχεις 11 πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές. Σωστά. Με ταλέντο, ηλικιακά μικρούς. Παιδιά, στην πρώτη φάση των ομίλων το Βέλγιο έχει ξεχωρίσει. Είναι ανάμεσα στις 3-4 ομάδες που παίζει ωραία μπάλα. Δηλαδή, αντίστοιχα μπορώ να πω και για... Ναι, Γιάννης, ακούμε. Πήγα να πω απλά ότι μετράει και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτες, γιατί μπορεί ατομική ποιότητα δεδομένα έχουν. Ωστόσο, φαίνεται για παράδειγμα να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ο Λουκάκου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι ο Λουκάκου ο παίκτης, ο οποίος πάντοτε είναι στο υψηλό στάνταρ της απόδοσής του. Έχουμε δει τον Λουκάκου με τη Manchester United να περνάνε παιχνίδια και παιχνίδια και να μην σκοράρει. Ναι. Να χάνει ευκαιρίες τη μία πίσω από την άλλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Λουκάκου δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει από πίσω του έναν παίκτη, ο οποίος πραγματικά, παιδιά, το τι κάθεται, σε έβγαζε χθες, έφτιαχνε ευκαιρίες συνεχώς, και αναφέρομαι στον Αζάρ, και βεβαίως από άξιο συμπαραστάτη. Επίσης ο Αζάρ, αν είναι στην καλή του μέρα. Μπορεί να παρασύρει όλη την ομάδα, να δημιουργήσει όλο το παιχνίδι. Είναι βαρόμετρο, γιατί και για την Chelsea, έτσι που έχω περισσότερο εικόνα από το συγκεκριμένο, αν ο Αζάρ είναι σε καλή ημέρα, θα μπει τον γκολ. Αργά ή γρήγορα θα μπει τον γκολ. Ξέρεις ότι θα δημιουργήσει, θα μπει μέσα στη φάση. Είναι παίκτης ο οποίος όμως πρέπει να είναι στην καλή του μέρα. Και αυτό σε αυτό, ναι, το Μουντιάλ... φαίνεται ότι έχει όρεξη, έχει διάθεση και το δείχνει. Πάντως, μιλώντας για το Βέλγιο, αντίστοιχο παράδειγμα νομίζω ότι είναι και η Γαλλία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιάννη. Δηλαδή, επίσης ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά πρέπει να το δούμε σαν σύνολο. Στη Γαλλία έχω και ένα παραπάνω ερωτηματικό. Για πες. Και αναφέρομαι στον προπονητή. Δεν ξέρω αν ο Ντουντέτη Σαντ είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τη Γαλλία ψηλά. Και όταν λέω ψηλά, εννοώ να τη φτάσει ακόμα και στον ημιτελικό ή στον τελικό. Δεν θα μπω στη διαδικασία να συγκρίνω με τη Γαλλία που έφτασε στον τελικό του 2016, γιατί είναι μια τελείως ξεχωριστή κατάσταση. Ήταν μέσα στο σπίτι της, το Euro. Ήταν ευρωπαϊκό, δεν ήταν Μουντιάλ, οπότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία, είχαμε πει και ξανά και μαζί που το συζητούσαμε, ότι είναι πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, ωστόσο εγώ κρατάω μία επιφύλαξη μόνο για αυτόν τον λόγο. Ναι. Σήμερα θα δεις Αγγλία, έτσι, είσαι εκεί για να δεις το πριν μάτς. Πριν όμως δω Αγγλία, και επειδή εσκεμμένα πας να το παρακάμψεις, θέλω να μου πεις αν περίμενες. Ναι. Θες τη Σουηδία τόσο καλή. Ναι. Περίμενε. Τι εννοείς καλή? Περίμενε. Τι εννοείς καλή? 2-0 έπρεπε να είναι το ημίχρονο και να έχει τελειώσει η ιστορία. Τραβηγμένο από τα μαλλιά και μία τάκα που απορρέει από τη μεγάλη αγάπη που έχεις μέσα σου για την Εθνική Σουηδίας. Γιατί αν δεις τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, δεν δικαιολογείται το 2-0 που θα ήθελες να δεις εσύ. Εγώ θέλω να μου πεις όμως κάτι άλλο. Ναι. Έχουμε δει το VAR και το έχουμε δει. Ήθελες να το δεις σε εκείνο για το πέναλτι. Σε αυτό το πέναλτι στο Εγώ δεν θα το έδινα. Εγώ δεν θα το έδινα αυτό το πέναλτι. Αν με ρωτάς. Τώρα ξέρω ότι δεν σου αρέσει αυτή η απάντηση. Αλλά εγώ δεν θα το έδινα. Εγώ να σου κάνω άλλη ερώτηση, Γιάννη. Γιατί μιας και τώρα. Θα έπρεπε να είσαι κι εσείς σε όλους αυτούς που τους πήραν τη σφυρίχτρα τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση για τον Τζίμι τον Ντουρμάς. Ναι. Ναι. Ο οποίος είναι μια φοβερή φυσιογνωμία, όπου αν η ομάδα του έχει κερδίσει, σταματάει στη μικρή ζώνη, μιλάει στους πάντες, μόνο στους εθελοντές δεν μιλάει. Όταν δε η ομάδα του έχει χάσει, βάζει το κεφάλι κάτω και τρέχει. Δεν σταματάει να μιλήσει σε κανέναν. Είναι μια φοβερή φιγούρα. Δεν έχω χειρότερο σε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν
μπορώ να σου πω κάτι που με ενοχλεί, είναι αυτή η νοοτροπία. Ότι όταν κερδίζεις, έχεις τη διάθεση να μιλήσεις στους πάντες. Όταν χάνεις, δεν μιλάς σε άνθρωπο. Για μένα το καλύτερο είναι να κρατήσεις μια σταθερή πολιτική, ρε παιδί μου, σταθερή φιλοσοφία. Δηλαδή θα βγω να μιλήσω και μετά από ήττα, μετά από νίκες, δεν θα μιλάω πάντα, θα μιλάω με μέτρο και με ρέγουλα. Δηλαδή δεν έχω χειρότερο σε ποδοσφαιριστή. Αν το κάνει αυτό ο Ντουρμάς, τι να σου πω, μου το κάνεις ακόμη καλύτερο ως προς το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα όμως. Και επειδή... Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Θα τους έλεγα ότι δεν είναι και επαγγελματικό, γιατί αυτοί που μιλάνε και στην ΙΤΑ αναγνωρίζουν ότι είναι και αυτό ένα μέρος της δουλειάς τους. Εννοείται. Εννοείται. Θα υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, θα υπάρχουν και ήττες. Είναι όλα κομμάτια του ποδοσφαίρου. Μιας και αναφέρθηκες εσύ σε αυτό το παιχνίδι, θέλω να μου σχολιάσεις λίγο το γκολ του Κρος και γιατί θέλω να το σχολιάσεις. Γιατί εδώ πέρα χωριστήκαμε σε στρατόπεδα. Και τι εννοώ. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τον Όλσεν ότι στη συγκεκριμένη φάση είναι ένα βήμα μπροστά. Γενικώς δεν έχει καλή θέση, δεν έχει πάρει καλή θέση. Οπότε του χρεώνεται το γκολ. Και βέβαια είμαστε κι εμείς οι φίλοι Κρος, Τόνι Κρος, που λέμε ότι δεν πιανότανε από τη συγκεκριμένη γωνία, από τα φάλτσα, από το που τη στέλνει, δεν πιανότανε. Σε ποια κατηγορία ανήκεις? Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο ο Όλσεν έχει παράπονο για τον τρόπο που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Του δοθήκαν ευκαιρίες και παρόλα αυτά δεν αξιοποίησε καμία. Παρόλα αυτά όμως, σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι δεν φταίει. Σε αυτή τη φάση δεν φταίει. Και χθες έκανε καλό παιχνίδι ο Όλσεν. Δηλαδή εκείνο το οποίο βγάζει με το ένα χέρι. Ορίστε. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Όλσεν χθες έκανε καλό παιχνίδι. Μα ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι χθες έχασε η Σουηδία είναι καθαρά οι επιλογές του Γιόνε Άντερσον. Δηλαδή βλέπει ότι στην επίθεση μπορεί να κάνει ζημιά στη Γερμανία και στο δεύτερο ημίχρονο και αποφασίζει να γυρίσει όλη την ομάδα πίσω. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν να το φοβήθηκε το παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Το φοβήθηκε υπερβολικά. Γιάννη, εκ του αποτελέσματος όμως, όταν βλέπεις ότι μετά την κάρτα η Γερμανία δεν παίζει σαν να έχει 10 παίκτες, αλλά παίζει κανονικά σαν να είναι πλήρης. Μήπως τελικά δικαιολογημένα το φοβήθηκε? Για μένα... Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η Γερμανία είχε απέναντι, είχε την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αλλά η εικόνα του πρώτου μέρους έδειχνε ότι στην επίθεση μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ναι, σαφώς. Παιδιά, υπάρχει και μια είδηση για την Αργεντινή. Έχω απέναντί μου τον άνθρωπο, τον γνωστό τον σχολιαστή, τον Βρετανό, τον Μάρτιν Τάιλερ. Ναι. Τον άνθρωπο που έχει σπικάρει τα παιχνίδια, το βίντεο παιχνίδι, το FIFA, ούκο λίγοι αγώνες. Νομίζω για όλους εμάς που έχουμε παίξει το FIFA, τον έχουμε βάλει στο σπίτι μας αυτόν τον άνθρωπο και μας έχει σημαδέψει τα παιδικά χρόνια. Σε έχει μεγαλώσει, Γιάννη. Είσαι με τα παιδικά σου ενδάλματα παρέα, βλέπω. Ναι, ακριβώς. Πού είσαι και ακούμε μεγάφωνα πρώτα και οδηγίες από τα μεγάφωνα? Στο κέντρο τύπου. Είναι οι αναγγελίες προκειμένου οι φωτογράφοι να πάρουν τα εισιτήριά τους ένας για το παιχνίδι. Όπου εάν εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε έναν λόγο να υπάρχουν μερικές διαφωνίες εδώ, στη μεικτή ζώνη, στο ποιος θα μπει, ποιος θα κάτσει κτλ. Οι φωτογράφοι, παιδιά, σκοτώνονται. Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ και το ποιος θα πάρει την καλύτερη θέση, ποιος θα είναι στο ένα σημείο του γηπέδου, ποιος θα είναι στο άλλο. Και όταν σας λέω σκοτώνονται. Κοίταξε, είναι μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί πουλάει το πλάνο που πρέπει να πιάσει η λήψη, η γωνία, η θέση. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ, εντάξει, εμείς θα κάτσουμε, θα γράψουμε. Είτε καθόμαστε εδώ, είτε πιο κάτω, στην ίδια θέση θα γράψουμε. Αλλά για τους φωτογράφους είναι πιο δύσκολο. Έτσι ακριβώς είναι. Μετράει μέχρι και η γωνία, ρε παιδί. Επίσης πρέπει να σου πω ότι η θέση, τρεις θέσεις δίπλα μου κάθεται ο Φιλ Νέβιλ,
Ο καλύτερος της Manchester United, ο οποίος χθες ήταν στο Spartak, παρακολούθησε το Βέλγιο Παναθηναϊκό. Σε χάνουμε, Γιάννη, σε χάνουμε. Κάπου αν μπορείς να... Σε χάνουμε λίγο. Δεν ξέρω αν με ακούει τώρα καλά. Λίγο αν μπορείς κάπου να σταθείς σε ένα σημείο. Το χάσαμε. Ναι, με ακούτε τώρα καλά. Τώρα σε ακούμε καλά, ναι. Πολύ ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι εδώ στο κέντρο τύπου και ο φίλος Manchester United, ο οποίος χθες ήταν ο Spartak Stadium, μήτε το παιχνίδι του Βέλη με την Τινησία, και μάλλον θα είχε και κάποιο ρόλο έτσι σκάουτερ, να το πω. Το Βέλγιο είναι ο επόμενος αντίπαλος της Αγγλίας και το παιχνίδι που λογικά θα κρίνει και το ποια ομάδα θα πάρει την πρώτη θέση. Παρέα ήρθατε στο γήπεδο. Ορίστε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω παρέα ήρθατε στο γήπεδο, γιατί είστε στα ίδια παιχνίδια συνέχεια. Φαντάζομαι πως ναι. Λοιπόν, την Τρίτη η Νιγηρία παίζει με την Αργεντινή, ναι, το τελευταίο μάτς των ομίλων. Υπάρχει η είδηση ότι μπορεί ο Σαμπάολη να καθίσει τελικά στον πάγκο, παρότι οι παίκτες ζήτησαν να απομακρυνθεί, αλλά η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας το αρνήθηκε. Φαίνεται όμως ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν τον απόλυτο έλεγχο και, όπως αναφέρουν, θα είναι αυτοί που θα επιλέξουν την εντεκάδα που θα ξεκινήσει κόντρα στην Νιγηρία. Αυτοί θα κουτσάρουν τον εαυτό τους. Λέει εδώ στο SDNA. Ναι, ακριβώς. Φοβερά πράγματα. Ναι. Και εγώ τώρα το διάβασα, ομολογουμένως μου έκανε αρκετή εντύπωση. Θα έχουμε να συζητάμε για αυτή την εθνική Αργεντινή, η αλήθεια είναι, και μετά το Μουντιάλ. Όλα λάθος. Πάντως ξέρετε, πολλές φορές όταν φτάνεις τόσο κοντά στον αποκλεισμό και έρχονται έτσι τα πράγματα που στο τέλος έρχεται η πρόκληση από τον όμιλο, αυτό το πράγμα σου δίνει και μια έξτρα όθηση. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Ναι. Σε εισαγωγικά, όταν πιάσεις πάτο, έχεις περισσότερη δύναμη στα πόδια να δώσεις όθηση να πας ακόμα πιο ψηλά. Μήπως δούμε μεγάλη διαφορά στην εικόνα της Εθνικής Αργεντινής, λοιπόν, είδομεν. Λοιπόν, νοκάουτ, ακριβώς, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε να μπει σιγά-σιγά στο γήπεδο και να παρακολουθήσεις την Αγγλία. Σμπρώξε όσο μπορείς, το Harry Kane, έτσι, γιατί στα λεφτά μας πάνω είναι όλα, να ξέρεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, και εγώ θα σου προτείνω να ανοίξεις ένα βιβλίο και να διαβάσεις τον κανονισμό του πέναλτι την επόμενη φορά που θα δεις μια αντίστοιχη φάση με αυτήν του Μπέρκ χθες, να μπορέσεις να βγάλεις ένα πιο σωστό συμπέρασμα. Το σημειώνω, Γιάννη Σαμπουτζάκη, το σημειώνω. Κόλαφος και το κρατάω. Έτσι, με δηλητήριο κλείνει η τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρωσία. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, καλημέρα λοιπόν. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Στον Γιάννη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για τη σύνδεση, για το κλίμα που μας δίνει κάθε φορά από την Ρωσία, είτε τη Μόσχα είτε σε οποιαδήποτε πόλη βρίσκεται. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί έχει έρθει ο Γιώργος Συρίγος. Ναι, να πούμε στα γρήγορα τα τρία μάτς της ημέρας. Είναι Αγγλία, Παναμά στις 3, Ιαπωνία, Σενεγαλάρα, θα πω, όχι Σενεγάλη, στις 6 και Πολωνία, Κολομβία στις 9. Γιώργος Συρίγος ακολουθεί μέχρι και τις 3, ένας απλός παρατηρητής. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί, για να πιούμε εδώ το καφεδάκι μας και να σχολιάσουμε βεβαίως όλη την αθλητική επικαιρότητα. Εσύ όλη μέρα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αύριο πάω 24, όλη την εβδομάδα και μετά Σαββατοκύριακο. Και μετά, γιατί ζητάω 3 εβδομάδες, έτσι. Γραπτός θα φύγει το mail. Λοιπόν, μέχρι καλά τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.